και αντίπροχθες. Και γενικώς το φέρνουμε και το ξαναφέρνουμε. Ένα από τα θέματα που κατάλαβα από τους πολιτικούς σας αντιπάλους, χωρίς αγωγικά, δυστυχώς δεν έχουμε τη Νέα Δημοκρατία να τη ρωτούσαμε. Είναι πολύ άδικο αυτό για την δημόσια τηλεόραση να μην έχουμε το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης στις εκπομπές. Ήταν το άρθρο 16. Δηλαδή όλα τα άλλα, καλά όχι και όλα, αλλά αρκετά συζητιούνται, αλλά σε ό,τι αφορά στο ποτάμι ειδικά που συζητούσαμε με τον κύριο Μαυρότα, που είναι συναδελφός σας, πανεπιστημιακός, ήταν το άρθρο 16. Εγώ, κυρία Τζούφη, πήρα θέση και είμαι κατά της κατάργησης του άρθρου 16. Το ίδιο και εμείς. Ναι, αλλά πρέπει τώρα να κάνω τη συνέντευξη, οπότε θα σας πάω απέναντι για να δούμε γιατί είστε απέναντι και αν χωράει λίγο νερό σε αυτό το κρασί. Κοιτάξτε, το θέμα του άρθρου 16 είναι ένα εμβληματικό άρθρο που αποτέλεσε αντικείμενο διαπάλης, όπως ξέρετε, πολλών χρόνων στα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Και μάλιστα θα έλεγα συμβολικά ότι ήταν εκείνο που οδήγησε με τους αγώνες των παιδιών εκείνης της εποχής το ΣΥΡΙΖΑ να φτάσει στην κυβερνητική εξουσία, βέβαια με τη διαμεσολάβηση των μνημονίων. Στην διάρκεια αυτή έγινε προσπάθεια να κατεδαφιστεί αυτού το πλαίσιο λειτουργίας μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Mm-hmm. Και μάλιστα αυτό έγινε και με ένα νόμο ο οποίος πέρασε με ευρύτατη πλειοψηφία από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ήταν ο νόμος Διαμαντοπούλου. Ο οποίος όμως τελικά ήταν ανεφάρμοστος στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ακολούθησαν διάφορες παρεμβάσεις από τον επόμενο υπουργό, τον κύριο Αρβανιτόπουλο, που επίσης ουσιαστικά προσπάθησαν να δώσουν απαντήσεις στο τι θέλουμε να είναι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κλείνοντας ΤΕΗ. Ένα πράγμα το οποίο δεν έγινε αποδεκτό από την ευρύτερη πανεπιστημιακή κοινότητα και έτσι δεν μπόρεσε να περπατήσει. Mm-hmm. Επομένως, η Νέα Δημοκρατία εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσπαθεί να αλλάξει την κατάσταση μέσα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εμείς λέμε ότι αυτό είναι λάθος και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ενδυναμώσουμε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Mm-hmm. Ξέρετε ότι έχουμε προχωρήσει μια σειρά από νομοθετικές πρωτοβουλίες. Αναφέρομαι μόνο στις τελευταίες, που μιλάει για τον ενιαίο χώρο ανώτατης εκπαίδευσης. Mm-hmm. Έχει δημιουργηθεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, έχει γίνει η ενιοποίηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά ΤΕΗ Υπήρου. Ακολουθεί νομοσχέδιο που κατατέθηκε, που μιλάει για την ενιοποίηση της στερεάς Ελλάδος, του ΕΚΠΑ, δηλαδή του Πανεπιστημίου mm-hmm. της Αττικής, όπως και της Θεσσαλίας. Επομένως, τι κάνουμε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έναν ενδυναμωμένο χώρο ανώτατης εκπαίδευσης που να προσφέρει πολύ περισσότερες Ωραία. Δυνατότητες και να μπορεί να σταθεί αξιόπιστα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιμένω λίγο σε αυτό. Γιατί δεν θα μπορούσαν, παραδείγματος χάρη, κάποια ιδρύματα τύπου, μου είπε και δύο παραδείγματα ο κ. Μαυρωτάς, το Ίδρυμα ο ΝΑΣΗ, κάποιο άλλο ίδρυμα, να μπει στην Νιάρχος, να μπει στην διαδικασία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που να μην είναι, κατανοώ αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν το χαλάω, να μην είναι, πώς να το πω, ιδιωτικού στενά χαρακτήρα, κερδοφόρου δηλαδή, επιχειρηματικού χαρακτήρα, αλλά να είναι στη λογική της παραγωγής γνώσης. Και γιατί πρέπει να είναι το δημόσιο μόνο αυτό? Δεν θα δημιουργούσε καλύτερες συνθήκες? Κοιτάξτε, από ό,τι έχει φανεί εκεί που έχουν γίνει αυτά τα εγχειρήματα, το μεγαλύτερο τέτοιο εγχείρημα έχουμε δύο. Το ένα αφορά τη Λατινική Αμερική. Mm-hmm. Είναι αυτή η περίφημη σχολή του Σικάγου, η οποία ουσιαστικά ιδιωτικοποίησε τα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Και σήμερα ξέρουμε ότι οι μεγάλες κινητοποιήσεις είναι ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να ξαναβρεθεί ο δημόσιος χαρακτήρας. Άρα ο αποκλεισμός μεγάλων ομάδων ανθρώπων από τη δυνατότητά τους να φτάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αν στο επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνεις? Εμείς έχουμε άλλη πρόταση. Αυτή προσπάθησα να σας απαντήσω πριν. Mm-hmm. Δηλαδή, πράγματι, υπάρχει μια κινητικότητα στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μεταβολές. Σε αυτή την προσπάθεια, εμείς μιλάμε για την ενδυνάμωση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που την περιέγραψα πριν, δίνοντας πολύ περισσότερες δυνατότητες, αλλά εξασφαλίζοντας και ευρωπαϊκούς πόρους και συνέργειες σε αυτή την κατεύθυνση. Ξέρετε κάτι, κυρία Και επίσης, τα περισσότερα, αν μου επιτρέπετε, σημαντικά πανεπιστήμια στην Ευρώπη είναι τα δημόσια πανεπιστήμια. Εκεί έχουν υπάρξει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τα περισσότερα από αυτά έκλεισαν. Δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό που έρχεται. Εντάξει, δεν με πείτε αυτό εμένα και τους τηλεθεατές. Έχουν κλείσει και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο και στη Γαλλία. Τα καλά πανεπιστήμια εξακολουθούν να είναι τα μεγάλα δημόσια πανεπιστήμια. Πολύ ωραία. Ρωτώ, μένω λίγο στο χώρο των πανεπιστημιακών και θα πάμε και λίγο και στο απόλυτο κομμάτι της. Απλώς είστε πανεπιστημιακός και δεν μπορώ να μην μπω σε αυτή την ιστορία. Απ' την άλλη, ο ιδεολογικός σας αντίπαλος, γιατί εγώ έτσι το βλέπω, προτάσει ένα άλλο ζήτημα που αφορά στην ασφάλεια και στη λειτουργία των δημόσιων πανεπιστημίων, βάζοντας ζητήματα που δεν αποκλίνουν πολλές φορές και από μέρος της αλήθειας,
χρήση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στον περίβολο του πανεπιστημίου, δράση εντός του πανεπιστημίου. Αυτό, ας πούμε, το δεύτερο δεν με χαλάει εμένα στο να υπάρχει δράση πολιτική μέσα στο πανεπιστήμιο. Αυτό θέλω να είναι ανοιχτό πανεπιστήμιο κτλ. Το πρώτο όμως, ναι, μπαίνει ένα ζήτημα. Πώς θα διασφαλίσετε πρώτον την ασφάλεια του πανεπιστημιακού χώρου, τη διασφάλιση του πανεπιστημιακού ασύλου, για να είναι πανεπιστημιακό άσυλο πραγματικά. Και εδώ νομίζω ότι ο αντίπαλος κερδίζει την κοινή γνώμη, ξέρετε, με τα περιστατικά που έρχονται στη δημοσιότητα. Ναι, γιατί κυρίως αυτά έρχονται. Αφού δεν υπάρχουν, έρχονται... ναι, να μην έρθουν. Ναι. Λέω όμως ότι είναι μειοψηφικά. Για παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε, κύριε Αρβανίτη, σε πολλά άλλα πανεπιστήμια και αυτό από το οποίο προέρχομαι, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, δεν έχουμε τέτοια γεγονότα. Πράγματι, υπάρχουν αυτά τα θέματα. Αφορούν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Είναι ευρύτερα όμως. Αφορούν την ευρύτερη περιοχή. Επομένως, χρειάζονται. Γι' αυτό και είχε γίνει η Επιτροπή Παρασκευόπουλου, η οποία κατέληξε σε ένα πόρισμα, στο οποίο δεν συμμετείχαν μόνο οι πανεπιστημιακές αρχές. Κλήθηκαν όλοι. Mm-hmm. Πολιτικές, νεολαίες, αστυνομικές δυνάμεις, δήμοι κτλ. Ακριβώς. Και οι οποίοι θα έπρεπε να απαντήσουν σε αυτά τα υπαρκτά κοινωνικά προβλήματα, πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Γίνεται μια προσπάθεια μόλις πρόσφατα, με την βοήθεια της περιφέρειας αλλά και του Δήμου Αθηναίων, να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα με τους χρήστες, οι οποίοι να μπορούν να έχουν προσβασιμότητα άμεση, να μπορούν να αντιμετωπίζονται τέτοια θέματα. Είναι ένα ευρύτερο κοινωνικό πρόβλημα. Δεν θα άλλαζε κάτι αν άλλαζε η μορφή του πανεπιστημιακού ασύλου όπως είναι σήμερα. Επομένως, απλώς χρησιμοποιούνται αυτά τα μεμονωμένα, θέλω να πω, παραδείγματα που υπάρχουν. Το πανεπιστημιακό άσυλο, όταν τελούνται κακουργήματα, έχει προβλέψεις πώς αυτά μπορούν να αντιμετωπίζονται. Και βεβαίως εκεί είναι και ο ρόλος. Τώρα, θα σου πω, καθηγητής, θα πάω να λύσω το θέμα σε μια παράνομη παραβατική πράξη που γίνεται εντός. Κοιτάξτε, γι' αυτό είπα πριν ότι χρειάζεται μια ευρύτερη συνεργασία. Είχαμε κάποιες περιπτώσεις όπου οι συναδελφοί σας βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση. Αυτές όλες λοιπόν τις περιπτώσεις τις καταδικάζουμε. Λέω λοιπόν ότι όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά που τελούνται τέτοια αδικήματα, υπάρχει το πλαίσιο για να αντιμετωπιστούν. Θέλει μια συνεργασία και των πανεπιστημιακών αρχών, αλλά ευρύτερη και με τις αστυνομικές δυνάμεις και με το Δήμο και με άλλους που μπορούν να συμβάλλουν και έχουν τη γνώση. Για παράδειγμα, στο ΑΠΙΘΙΤΑ για κάποιο χρονικό διάστημα, ξέρετε, εκεί είχαμε μια μονάδα του ΟΚΑΝΑ. Όταν είχε υπάρξει αυτή η συνεργασία, τα προβλήματα που υπήρχαν είχαν βελτιωθεί. Εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα, αλλά δεν είναι αυτά που αντιπροσωπεύουν το τι είναι το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο παράγει από φοιτητούς οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί σε όλα τα καλύτερα μέρη του κόσμου. Με πήγατε πιο μακριά. Εγώ θα να πάω εκεί που με πήγατε εσείς. Εγώ πιστεύω το Ελληνικό Πανεπιστήμιο και πιστεύω πάρα πολύ και την πανεπιστημιακή κοινότητα, τους δασκάλους δηλαδή και τους φοιτητές. Αυτοί δημιουργούν αυτό που λέμε τη νέα κατάσταση, έτσι κι αλλιώς. Όταν όμως ο εργάτης, ο άνεργος, ο ταλαιπωρημένος με το υστέρημά του χτίζει το δημόσιο πανεπιστήμιο και χτίζει τον επιστήμονα, τον γιατρό, τον μηχανικό, τον δικηγόρο, τον επιστήμονα. Και αυτός, επειδή έχει τις δυνατότητες, πηγαίνει στο εξωτερικό, είναι σαν να πρημοδοτώ τη γερμανική βιομηχανία, τη γαλλική επιστήμη, την ολλανδική νομεκλατούρα και όχι για αυτό που ο λαϊκός άνθρωπος έχει πληρώσει για το δημόσιο πανεπιστήμιο. Εμείς τι λέμε λοιπόν, για αυτόν τον λαϊκό άνθρωπο να βρούμε τρόπους στα δικά του παιδιά να μπορούν να πηγαίνουν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα τα δικά μας. Και να έρθω στο κομμάτι της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αυξήσαμε τα ποσοστά των παιδιών. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά τα παιδιά στα οποία αναφέρεστε πηγαίνουν κατεξοχήν προς τη μεριά της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν τους δίνουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες. Μπαίνουν σε ένα ποσοστό δηλαδή, 20. Το λέω για τους τηλεθεατές. Πληρώνει ο χρεοκοπημένος, η χρεοκοπημένη Ελληνίδα και ο Έλληνας τον καλό εξειδικευμένο επιστήμονα ή τον επιστήμονα στη χώρα παραγωγής που μου δημιούργησε πολιτικά εμένα τη χρεοκοπία. Δηλαδή είναι αν όχι σουρεαλιστικό, είναι τουλάχιστον. Ναι, αλλά θεωρούμε ότι μπορούμε να το αναστρέψουμε. Ναι, γι' αυτό έχω την υπουργά πέρα. Λέω λοιπόν. Πρώτα απ' όλα για αυτά τα παιδιά που μου είπατε. Μπορούμε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να μπουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και να αποκτήσουν δεξιότητες και επαγγελματικά δικαιώματα τέτοια που να μένουν στον τόπο τους. Mm-hmm. Έχουμε φτιάξει τα διετή προγράμματα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα που θα πηγαίνουν τα παιδιά της επαγγελματικής εκπαίδευσης και μετά από διετή σπουδές θα αποκτούν επαγγελματικά δικαιώματα επίπεδου 5 με πιστοποίηση αυτών των δικαιωμάτων. Άρα θα έχουν δικαίωμα να εργαστούν και στον τόπο μας και στην Ευρώπη. Mm-hmm. Μπορούν να μπαίνουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έχουν δει το φως της δημοσιότητας τέτοια περιστατικά ανθρώπων που μετά από χρόνια κάναν τα όνειρά τους πραγματικότητα σε αυξημένο ποσοστό. Στο 5% στα πανεπιστήμια και στο 20% στα ΤΕΗ. Λέμε τώρα για τους επιστήμονες τους οποίους αναφέρεστε. Mm-hmm. Έχουμε μία
φτιάξει έναν φορέα που ονομάζεται ΕΛΙΔΕΚ, εμείς τον κάναμε, ο οποίος έχει ένα πολύ μεγάλο μπάτζετ χρημάτων, έτσι ώστε να μπορούν να υπάρχουν ερευνητικά προγράμματα με τα οποία να διασυνδερόμαστε με τους Έλληνες του εξωτερικού. Πολλά από αυτά είναι ανταγωνιστικά. Πολλοί έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία για να μπορέσει να γυρίσει αυτό το πνευματικό κεφάλαιο πίσω. Και από την άλλη μεριά, σε δύσκολους καιρούς, ενισχύσαμε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με 41 εκατομμύρια ευρώ, με 2.000 θέσεις μελών ΔΕΠ. Επίσης, ο κανόνας, αφού βγήκαμε από το μνημόνιο, του 1:1, είναι πάρα πολύ σημαντικός για τα πανεπιστήμια. Τι εννοείται? Όταν θα φεύγει κάποιος από τους πανεπιστημιακούς, γιατί πολλοί τελειώνουν την καριέρα τους, αμέσως να προκυρήσετε η θέση του και να έρχεται ένας νεότερος. Ξέρετε, σε τέτοιες θέσεις είναι πολύ ανταγωνιστικές και πάρα πολλά παιδιά που βρίσκονται στο εξωτερικό με προσόντα μπορούν να τις διεκδικήσουν και να τις πάρουν. Κυρία Τζούφη, μιλάμε για ένα προϋπολογισμό με κοινωνικό πρόσημο μετά τα μνημόνια, όπως λέτε, και έτσι είναι, αφού ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα. Η εκπαιδευτική κοινότητα μιλάει ακόμα, το ακούμε και σε αυτή την εκπομπή και αλλού, όπου τους δίνεται και λόγος, γιατί δεν τους δίνεται και πολύ λόγος. Αν και είναι αντικυβερνητικά, δεν το ακούω πολύ έντονα. Εντύπωση μου κάνει, μάλλον δεν τους αρέσουν τα συνθήματα των καναλαρχών. Μιλάμε ακόμα για ελλείψεις σε δυναμικό και υποδομές. Να, ας πούμε, σήμερα είχαμε κινητοποίηση των φοιτητών στην Αθήνα. Θα ήθελα να έχετε την καλοσύνη να ακούσω και το ρεπορτάζ από την Ελένα Κολύβα που ήταν εκεί, να δώσω και εικόνα στους τηλεθεατές εδώ στη δημόσια τηλεόραση και μετά, μετά να απαντήσετε. Καλώς την, σ' ακούμε. Και εγώ και η κυρία Τζούφη. Καλή σας μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά το φυτοφοιτητικό συλλαλητήριο. 25 φοιτητικοί σύλλογοι συμμετείχαν.